Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν αρχίσει κάποιος να αναλύει τους αριθμούς του προϋπολογισμού, θα απελπιστεί. Θα βρεθεί ενδεχομένως σε μία διαρκή εντατική εκτός ΜΕΘ, για να μπορέσει να θεραπεύσει το 1.000.000 των ελπίδων του για καλύτερη ζωή. Και μιλάω για την πλειονότητα, δεν μιλάω για τους λίγους. Ούτως ή άλλως οι λίγοι, τώρα τελευταία όλες οι μετρήσεις και όλες οι έρευνες στον κόσμο δείχνουν ότι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά ακόμα και από τις κρίσεις σαν την πανδημία, που είναι και παγκόσμιο αυτή τη στιγμή συμβάν και γεγονός, δεν καταφέρουν τίποτα άλλο παρά να πλουτίζουν. Και λέω αυτό συνοψίζοντας και κρατώντας μόνο ένα νούμερο. Αν η κυβέρνηση με αυτό τον προϋπολογισμό προβλέπει ανάπτυξη γύρω στο 4,5%, με τον ίδιο προϋπολογισμό η αύξηση του μέσου πραγματικού μισθού είναι 0,2%. Και ένα παιδί του Δημοτικού μπορεί να καταλάβει τη διαφορά. Υπέρ ποιου και πώς στείνεται αυτή η ιστορία που λέγεται προϋπολογισμός. Και ερχόμαστε εδώ κάθε χρονιά για να λέμε τα ίδια και τα ίδια, όσο το σύστημα παραμένει απολύτως το ίδιο, απολύτως καπιταλιστικό, απολύτως στεγνό, απολύτως στημένο υπέρ των λίγων. Αν ήθελε κάποιος την κατεύθυνση να την κατανοήσει, του χρειάζονται μόνο δύο παραδείγματα. Και όταν λέω δύο παραδείγματα, είναι πάνε στην ουσία και χτυπάνε το πρόβλημα στο βάθος του. Έχουμε διαρκείς νομοθετικές παρεμβάσεις τον τελευταίο καιρό με βάση τα γεγονότα που μονοπολούν την προσοχή στα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά και εκεί στα μαζικά μέσα ενημέρωσης έχουμε τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η τελευταία είναι για το διαδίκτυο και για τα εγκλήματα στο διαδίκτυο. Και εκεί γίνεται επιλεκτική ταξική προσέγγιση. Με φωτίζονται αυτά που πρέπει να φωτιστούν. Δεν υπάρχει πράσινη ανάπτυξη που να αφορά τα παιδιά που καήκανε. Δεν υπάρχει συμπερίληψη που είναι κομμάτι της πρόνοιας την οποία τόσο πολύ πλασάρει η κυβέρνηση, τη συμπερίληψη των ανθρώπων με διαφορετικότητα οι οποίοι θα ενταχθούν στην κοινωνία. Δεν υπάρχει πράσινος θάνατος. Δεν μπορεί να πείτε ότι έχει συμπεριληφθεί το παιδί Ρωμά που κάηκε μαζί με το αδερφάκι του 14 άτομα σε ένα μικρό χώρο, ο οποίος δεν είναι σκηνή, είναι τσιμέντο. Μέσα στην καρδιά του ιστού, του αστικού. Και καίγεται γιατί δεν μπορεί να ζεσταθεί. Δεν μπορεί να του πείτε ότι αυτό το αφορά η πράσινη ανάπτυξη που θα ζεσταίνεται με φτηνότερο ηλεκτρικό. Διότι όλες οι επενδύσεις για την πράσινη ανάπτυξη δεν έχουν στόχο το νοικοκυριό και να φτηνίνει το ηλεκτρικό. Είναι πλέον ή βέβαιο. Δεν μπορείτε να μιλήσετε την ίδια ώρα για κοινωνική ευαισθησία, όταν δεν έχει υπάρξει ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας για το κοριτσάκι Ρωμά, 8 ετών, λιωμένο από τη σειρώμενη πόρτα, που χτυπιόταν σαν το σκουπίδι. Και δεν ασχολήθηκε κανένας όσο έπρεπε, όταν έπρεπε και όπως έπρεπε. Ούτε για τον άλλον της ίδιας, του ίδιου κομματιού της κοινωνίας, που έφεγε 36 σφαίρες, με στα νιάτα του, χωρίς να οπλοφορεί. Θα μου πεις από εκεί θα ξεκινήσεις, να από εκεί θα ξεκινήσω. Γιατί πού θα την πάτε την πρόνοια? Θα την πάτε την πρόνοια, για παράδειγμα, σε σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, πραγματικές, για παιδιά με προβλήματα, σε ειδικά σχολεία, τα οποία τα μισά ανήκουν στους Δήμους, τα άλλα μισά εδώ, τα άλλα μισά εκεί, τα άλλα μισά παραπέρα. Και υπάρχει τη Ρόδο Συμβριότητα σχολείο μέσα στην καρδιά του Λεκανοπεδίου και τη Αθήνα στην Κεσαριανή. Και έχει δύο καμπινέδες, έναν για τα παιδιά και έναν για τους καθηγητές. Που πρέπει να διασχίσουν ένα χώρο με λάσπη. Για ποια κονδύλια μιλάμε, για ποια πράσινη ανάπτυξη μιλάμε? Υπάρχει πράσινη ανάπτυξη στον εφιάλτη των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα φάσμα φτώχειας? Γίνεται τόση συζήτηση για τις ΜΕΘ. Αλλά οι ΜΕΘ έχουν κόστος, είναι κοστολογημένες. Μπορεί ο κύριος Πέτσας πριν από πάρα πολύ καιρό, δηλαδή πριν από 15-18 μήνες, όταν συζητιόταν η πρόταση του ΚΚΕ για να επιταχθούν οι ΜΕΘ και συζητιόταν το κόστος, και έλεγε ότι το κόστος της ΜΕΘ είναι 2.000 ανά ΜΕΘ. Υπάρχει και έρευνα που αποδεικνύει από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και από τους Αγίους Αναργύρους ότι το κόστος μιας ΜΕΘ είναι ανάμεσα στα 4,5 και στα 5,5 εκατοστάρικα ευρώ. Όταν λοιπόν βάζετε, εγώ σας πω το κατώτατο, για μία ΜΕΘ κόστος 450 ευρώ την ημέρα, πείτε μου, πώς μπορείτε να μιλήσετε για μη δημόσιες ΜΕΘ
και για να μιλήσετε για ιδιωτικές μεθ. Έστω και αν φτάσουμε στις 450 που δεν είναι αλήθεια. Είναι πάνω από χιλιάρικο. Ποιος συνταξιούχος με 370 και 400 και 500 ευρώ σύνταξη μπορεί να βγάλει πέρα μία μέρα στη μεθ από την τσέπη του. Και να λέτε ότι το σύστημα είναι δημόσιο και είναι δωρεάν. Και να μετράμε τις μεθ 3 στο 5, 2 το λάδι, 6 το λαδόξιδο. Όταν αποδεικνύεται ότι με 400 μεθ ανεξαρτήτως πανδημίας, το σύστημα φτάνει στο όριό του, σε πλήρη λειτουργία. Άρα είναι πραγματικότητα αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και φωνάζει στο κουκουέ μήνες τώρα, πολύ πριν από την πανδημία, ότι μας λείπουν μεθ. Μα η μεθ δεν είναι το κόστος μόνο στα μηχανήματα. Είναι το κόστος στο προσωπικό. Είναι στο κόστος στο προσωπικό σε βάρδια 24ωρης λειτουργίας. Όταν λοιπόν πάμε εκεί, για ποια υγεία και για ποια πρόνοια να καθίσει να μιλήσει κάποιος. Όταν μιλάτε για θηριώδη κόστη, μα τα θηριώδη κόστη συνοδεύονται από την αντίληψη για τα θηριώδη κέρδη. Γιατί να μην φτιάξει ο άλλος ιδιώτης μεθ, όταν μπορεί να βγάζει 2.000 τη μέρα. Με πραγματικό κόστος στο κρατικό νοσοκομείο 4,5 εκατομμύρια. Ποιος δεν θέλει να βγάλει 1.500 όταν είναι μεγάλο καπιτάλας, 1.500 ευρώ την ημέρα κέρδος. Γιατί λοιπόν να εκπαιδεύσουμε τέτοιους. 1,5 χρόνο στην πανδημία. Τι έγινε για να υπάρξουν οι κατάλληλοι άνθρωποι να επανδρώσουνε τις μεθ. Άκουγα σήμερα το πρωί ερχόμενοι εδώ τον Πρωθυπουργό να διατείνεται πόσο ευτυχισμένος είναι που κλείσαμε τη συμφωνία να μπορούμε να συμμετάσχουμε, ψηφίζαν οι Αμερικάνοι, πληρώνουμε εμείς στο δικό τους κοινοβούλιο. Μπορούμε να αγοράσουμε, λέει, F-35. Γιατί κανένας από εσάς δεν είναι περήφανος, μόνο οι κομμουνιστές θα ήταν περήφανοι. Αν από τα εργοστάσια τα δικά μας ή από τα εργοστάσια τα ξένα ή από λεφτά που έχει πληρώσει από το στέρημά του ελληνικός λαός, στα λιμάνια κάτω, αντί να κατεβαίνουν μηχανισμοί για να χτυπήσουν τους ναυτεργάτες, ανοίγαν οι μπουκαπόρτες και βγαίνανε ασθενοφόρα για να είναι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αποκλεισμένοι. Που είναι αποκλεισμένοι. Να είναι κινητές μονάδες αντιμετώπισης θεραπείας. Να πηγαίνουν σε χωριά με πραγματικό τρόπο. Και όχι σε και αυτό που πήγε πάνω στην Ελασσόνα να κάνει εμβολιασμούς και δεν είχε τον κατάλληλο αριθμό εμβολίων. Και τους στέλνανε πίσω στην Ελασσόνα αυτούς που ήταν από πάνω στο χωριό. Αυτά έπρεπε να περιμένουμε. Αυτό έπρεπε να περιμένουμε από έναν προϋπολογισμό που θέλει να διατείνεται ξαφνικά ότι είναι φιλολαϊκός. Μα για να είσαι φιλολαϊκός πρέπει να απέχεις πολύ από το λαό. Για να τον βλέπεις ως φίλος από μακριά και από ψηλά. Αυτό κάνει ο προϋπολογισμός. Βλέπει το λαό από μακριά και από ψηλά. Αποκομμένος από την πραγματικότητα. Του επιφυλάσσει ψίχουλα μαζί με την υποχρέωση να πανηγυρίζει που τα παίρνει. Λοιπόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Μπορεί ο κόσμος να περιμένει? Όχι. Θα είναι στους δρόμους. Θα είναι σήμερα στις 6 εδώ, θα είναι και σήμερα και αύριο και παραμεθαύριο και παραμεθαύριο. Στους δρόμους, στις πλατείες να διαμαρτύρεται. Τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας, φορώντας μάσκα, οριόμενος για αυτά που δικαιούται στην πραγματικότητα. Γιατί εξόρυξη ελπίδων πάνω σε σωρούς από πτώματα δεν μπορείτε να κάνετε. Αυτό λέγεται καπιταλιστική τιμωρηχία, ήταν, είναι και θα είναι ενάντια στην νοημοσύνη, την υγεία και το μέλλον των λαών. Δανείζεστε από το μέλλον. Κοινωνία που σκοτώνει τα παιδιά της, συμπεριλαμβανόμενα τάχα μου δήθεν, στο γενικό πληθυσμό και στους γενικούς νεκρούς, δεν δικαιούται να μιλάει κοιτώντας το λαό στα μάτια. Γι' αυτό και ο λαός θα γυρίσει την πλάτη, θα βγει στον δρόμο και θα το διεκδικήσει μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μέσα σε αυτό το λαό θα βρείτε πάντα κομμουνιστή. Καπιταλιστή δεν πρόκειται να βρείτε ποτέ. Αυτοί συνήθως περιμένουν στο ταμείο.